Κύριε Σιγκελάκη, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα, κυρία Βακεθιανάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς και το σταθμό σας για την ευαισθησία σας να μιλάμε και να αναδεικνύουμε το ολοκαύτωμα της Βιάννου και τον αγώνα για δικαιοσύνη που κλιμακώνεται. Ναι. Και μαζί με αυτό όλα τα ολοκαυτώματα, η Κρήτη έζησε κι άλλα, η Ελλάδα έζησε πολλά στο σύνολό της. Η Ελλάδα πέρασε δραματικές 3,5 δραματικά χρόνια υπό τριπλή κατοχή, μάλιστα. Είχε το θλιβερό αυτό προνόμιο να είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που ήταν υπό τριπλή κατοχή από την ναζιστική Γερμανία, τη φασιστική Ιταλία και τη μοναρχοφασιστική Βουλγαρία. Είναι η χώρα που πολέμησε γενναία και πέτυχε την πρώτη νίκη της την πρώτη αντιφασιστική νίκη, την πρώτη νίκη εναντίον του άξονα πριν ακόμα συγκροτηθεί η αντιφασιστική συμμαχία. Αναφέρομαι στον πόλεμο του 40, σε αυτή την εποπτεία, και μετά στη συνέχεια είχαμε την πραγματική καινοτομία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τη μάχη της Κρήτης με τον παλαϊκό ξεσηκωμό χωρίς προηγούμενο, που συνέτριψε, αν θέλετε, προκάλεσε ένα συντριπτικό πλήγμα στον πιο ισχυρό στρατό, στο πλέον επίλεκτο σώμα του πιο ισχυρού στρατού της εποχής, τους φοβερούς και τρομερούς αλεξιπτωτιστές και ορεινούς καταδρομής της Βέρμαχτ, οι οποίοι είχαν τεράστιες απώλειες στην Ελλάδα, 7.000 απώλειες, το 1/3 των δυνάμεων του Χίτλερ που έπεσαν, που προσπάθησαν να καταλάβουν την Κρήτη, ήταν απώλειες. Λοιπόν, η μάχη της Κρήτης σηματοδότησε και την έναρξη της παλαϊκής αντίστασης και η νεολαία στην Ελλάδα, στη Ιουγκοσλαβία, στη Σοβιετική Ένωση, στην Πολωνία, στη Γαλλία, παντού πήρε φωτιά και μπήκε στην πρώτη γραμμή της εθνικής αντίστασης. Mm-hmm. Όλα τα χρόνια που η Ελλάδα ήταν υποκατοχή, ποτέ δεν έσκυψε ο λαός μας το κεφάλι. Εδώ είχαμε ένα από τα ισχυρότερα κινήματα εθνικής αντίστασης στην Ευρώπη και είμαστε υπερήφανοι για την αντίσταση και τη θυσία του λαού μας. Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε Βιαννίτες, Κρητικοί και Έλληνες, γιατί ποτέ δεν συμβιβαστήκαμε, δεν συνθηκολογήσαμε με το φασισμό. Σήμερα λοιπόν, σε μια εποχή που, αν θέλετε, ναζιστικά αποβράσματα υπό το μανδύα οπαδών ποδοσφαιρικών ομάδων εισέρχονται ανενόχλητα στη χώρα και δολοφονούν αθώους πολίτες. Σε μια εποχή που ακροδεξιά μορφώματα βρίσκονται στον προθάλαμο της εξουσίας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά δυστυχώς και με την ψήφο του ελληνικού λαού ξανά στο κοινοβούλιο ναζιστικά στα γονίδια, παρά την οδυνηρή εμπειρία της Χρυσής Αυγής, σε μια εποχή που μένεται ο φωνικός πόλεμος στην Ουκρανία με χιλιάδες νεκρούς, αν ένα πράγμα έχει αναδειχθεί είναι τούτο, ότι τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για τα οποία δεν αποδίδεται δικαιοσύνη, δηλαδή δεν τιμωρούνται οι σφαγείς και δεν αποζημιώνουν τα θύματα, τείνουν να επαναλαμβάνονται. Mm-hmm. Άρα ο αγώνας που κάνουμε, ο αγώνας για δικαιοσύνη, ο αγώνας για μνήμη, είναι και ένας αγώνας για την προάσπιση και θωράκιση της δημοκρατίας και την κατήσχυση της ειρήνης. Και να μου επιτραπεί να πω και αυτό ακόμα, ότι είναι και ένας αγώνας αποτροπής του εκφασισμού της κοινωνίας μας. Είδαμε το περιστατικό, το εγκληματικό περιστατικό, την εγκληματική ενέργεια στο λιμάνι του Πειραιά, και αντιλαμβάνεστε, βγαίνουν στην επιφάνεια πολλά, φαίνεται ότι ήταν ένα ρατσιστικό έγκλημα, γιατί το θύμα είχε πολλά στοιχεία ευάλωτου ανθρώπου. Από τους διαλόγους λοιπόν φαίνεται ότι ίσως ήταν καθαρά ρατσιστικό έγκλημα. Βλέπουμε μια έκρηξη βίας παντού. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν με τον αγώνα μας, με την προσπάθειά μας, με τις συλλογικές μας προσπάθειες
να αποτρέψουμε τον εκφασισμό της κοινωνίας, να οικοδομήσουμε ένα πιο δίκαιο, πιο δημοκρατικό, πιο ειρηνικό μέλλον για όλους. Ναι, βλέπουμε ότι είναι, ακόμα και σήμερα υπάρχουν πολλά ζητήματα που και εξακολουθούμε να βιώνουμε έτσι καταστάσεις σοκ, όπως και εκείνη την περίοδο, σαν σήμερα το 1943 οι Γερμανοί έβγαζαν ανακοινωθέν ο κόσμος να μείνει στα σπίτια του. Πάρα πολύ σωστό και χαίρομαι που το εντοπίζετε και το επισημαίνετε. Σαν σήμερα ο τακτικός γερμανικός στρατός, η Wehrmacht, που ήταν ένας υπερήφανος υποτίθεται στρατός που δεν είχε ποτέ λερώσει τα χέρια του με πράξεις ανήθικες και αντιδεοντολογικές, αυτό λέγανε οι Γερμανοί. Πήγαν λοιπόν οι Γερμανοί της Wehrmacht στον Άγιο Βασίλειο της Βιάννου και έδωσαν το λόγο της στρατιωτικής τους τιμής στους κατοίκους, ότι όσοι κρύβονται στις πηγές, στα χαράκια, στα βουνά, φοβούμενοι την οργή των Γερμανών, γιατί είχε υποστεί η Wehrmacht μια δεινή ήττα στη Σίμη, στη μάχη της κάτω Σίμης, όπου βρήκε απέναντί της ενωμένη την εθνική αντίσταση και είχε τεράστιες απώλειες, μεγάλες απώλειες. Λοιπόν, όσοι είπαν οι Γερμανοί δεν έχουν να γυρίσουν από τις κρυψώνες τους στα σπίτια, όσοι κρύβονται, και δίνουμε το λόγο στα δυτικής μας τιμής ότι τίποτα δεν θα συμβεί. Πάτησαν την παγίδα αυτή πολλοί, μεταξύ των οποίων και ο παππούς μου με τα τρία αδέρφια του και τον πατέρα τους, επέστρεψαν από τις κρυψώνες τους και βρήκανε ένα τραγικό θάνατο στις 14 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, στον Αμυρά και στα άλλα χωριά της Βιάννου. Και το γεγονός αυτό, ότι ένα χριστιανικό έθνος, όπως υποτίθεται ότι ήταν η Γερμανία, η ναζιστική Γερμανία, γι' αυτό λέω το υποτίθεται, καταπατά κάθε έννοια δικαίου του πολέμου, καταπατά τους άγραφους κανόνες του πολέμου και χτυπά για να αιματοκυλήσει μια περιοχή την μέρα που γιορτάζει, που έχει μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης, αποτελεί άλλο ένα στοιχείο επιβαρυντικό που δείχνει τον αποτρόπαιο χαρακτήρα αυτού του εγκλήματος. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Υπάρχει ο χορός επί των πτωμάτων. Με το που τελειώνουν οι εκτελέσεις την πρώτη μέρα, οι Γερμανοί τόσο στον Αμυρά όσο και στον Κρεβατά επιλέγουν ένα σπίτι δίπλα στον τόπο των εκτελέσεων των τουφεκισμών, γιατί δεν ήταν εκτελέσεις που προϋποθέτουν μια διαδικασία που έχει ακολουθεί, ήταν τουφεκισμός, σφαγιασμός αμάχων. Λοιπόν, στον τόπο λοιπόν που έγινε η μαζική σφαγή των αμάχων, επιλέγουν ένα σπίτι όπου εκεί πάνε και τρώνε και πίνουνε από τα καλούδια που τους είχαν δώσει τα παιδιά της Βιάννου για να αφήσουν ελεύθερους τους πατεράδες τους, και τρώνε και πίνουν, μεθούνε και φωνάζουν ναζιστικά συνθήματα και κοροϊδεύουν τις ολοφυρώμενες γυναίκες, οι οποίες προσπαθούν να αναγνωρίσουν τους δικούς τους ανθρώπους. Η αναγνώριση είναι εξαιρετικά δύσκολη, γιατί η χαριστική βολή που έχει ακολουθήσει των ομαδικών ρηπών έχει παραμορφώσει τα πρόσωπα, και όταν τέλος πάντων γίνεται με μεγάλη δυσκολία η αναγνώριση από τα ρούχα τους ή κάποια σημάδια, οι γυναίκες φώναζαν, τραβούσαν τα μαλλιά τους, ούρλιαζαν «Ω Παναγία μου, Παναγία μου», όπως και η γιαγιά μου η Δέσποινα. Και οι Γερμανοί τις κοροϊδεύαν φωνάζοντας αυτά. Και ξέρετε, είναι ασύλληπτο, κύριε Σιγκελάκη, ακούγοντας και εσάς, και είναι δεδομένη συγκίνηση βέβαια, νομίζω, για καθένα που μπορεί να διαβάζει τέτοιες, να ακούει και να διαβάζει και να βλέπει, γιατί υπάρχει δυστυχώς και το φωτογραφικό υλικό. Από την άλλη, αυτό το υλικό μας δείχνει και την κτηνοδία αυτής όλη της την έκταση.
Δεν μπορεί λοιπόν κανείς. Είναι τόσα πολλά. Να μην συγκινείται και τι να πρωτοποιεί. Και η χάλκευση της ιστορίας, αφού ολοκλήρωσαν αυτή την διαδικασία των τουφεκισμών με τη γνωστή ναζιστική μεθοδικότητα. Πώς φτάνει ένας άνθρωπος σε αυτό το σημείο, θα μου πείτε, πώς φτάνει ένας άνθρωπος, δύο άνθρωποι να πετάξουν έναν άλλο άνθρωπο στη θάλασσα και να τον κοιτάνε να πνίγεται. Ότι η φασιστική, η ναζιστική ιδεολογία είναι ικανή για εξαγριώνει τους ανθρώπους, είναι ικανή μετά να κάνουν το χειρότερο, αυτό που δεν μπορούμε να διανοηθούμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ορθώσουμε ένα τείχος ενάντια στο φασισμό, ένα τείχος ενάντια στην παραχάραξη της ιστορίας, γιατί κυρία Βακεθιανάκη τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να είναι σε εξέλιξη ένα γιγαντιαίο εγχείρημα αναθεώρησης, πλαστογράφησης της ιστορίας. Προσπαθεί η Γερμανία, χρηματοδοτώντας εκπαιδευτικά προγράμματα, χρηματοδοτώντας επιστημονικές μελέτες. Ναι, εμείς τι κάνουμε, αυτή η χρηματοδοτή εμείς. Να ιστορικούς, να δελεάσει εκπαιδευτικούς, να μπει στα σχολεία για να αλλάξει την ιστορία, να τη φέρει στα μέτρα της, να νομιμοποιήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών τις επιλογές εκείνες. Αν το πετυχαίνει αυτό. Να μεταθέσει το βάρος των ναζιστικών εγκλημάτων από τους θύτες στα θύματα. Εμείς λοιπόν αντιστεκόμαστε, εμείς ως Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών, ως Ενός Συστημάτων, ως μαρτυρικοί τόποι, ως ενεργοί πολίτες, αντιστεκόμαστε. Το ζήτημα είναι ότι οι κυβερνήσεις οι ελληνικές τι κάνουν, που καλοπιάνουν τους Γερμανούς, ανέχονται αυτά τα κόλπα τους, τα επικίνδυνα. Εν πάση περιπτώσει, μην τα μηδενίζουμε όλα, έγινε ένας αγώνας και μέσα στη Βουλή. Δεν πέρασε μέχρι στιγμής η προσπάθεια διάβρωσης, διείσδυσης στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας με το κακόφημο πρόγραμμα μνήμες από την κατοχή στην Ελλάδα που χρηματοδοτεί το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν έχει πάρει ακόμα την άδεια, ελπίζουμε να μην την πάρει ποτέ. Και ελπίζουμε να ξυπνήσουν οι πάντες. Είναι πολύ θετικό ότι φέτος στις εκδηλώσεις συμμετέχει ενεργά η ΕΛΜΕ, η Ηρακλείου. Μάλιστα πριν από λίγο εξέδωσε μια ανακοίνωση που σημειώνει ότι τιμά τον αντιφασιστικό αγώνα και συμπράττει στις εκδηλώσεις και ζητά να καθιερωθεί μία ώρα σε κάθε σχολείο που να συζητήσουν για την εθνική αντίσταση και την θυσία της Ελλάδας στην περίοδο της κατοχής. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Εμείς λοιπόν που είμαστε οι απλοί πολίτες, που είμαστε η κοινωνία των πολιτών, έχουμε την υποχρέωση, όχι μόνο το δικαίωμα, αλλά την υποχρέωση να υπερασπιστούμε την ιστορία μας, μια ιστορία ενός λαού που έχει γραφεί με αίμα και δεν έχει το δικαίωμα κανείς να την αγγίξει, να μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση και την ευαισθησία στις νεότερες γενιές, να κλιμακώσουμε τον αγώνα για δικαιοσύνη και αποζημίωση. Όχι μόνο γιατί θα βρουν έτσι δικαίωση οι σφαγιαστέντες συγγενείς και συνεπαρχιώτες μας και θα ηρεμήσουν οι ψυχές τους, αλλά γιατί θα σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα αποτροπής της τέλεσης νέων ναζιστικών εγκλημάτων, ένα μήνυμα υπέρ της ειρήνης και της δημοκρατίας. Και να μην ξαναδούμε ενήλικες και παιδιά, γιατί γι' αυτό συζητούσαμε τα παιδιά που σφαγιάστηκαν εκεί και τα παιδιά βέβαια που επέζησαν αλλά χωρίς οικογένειες. Ήταν και αυτό στην πορεία ένα άλλο τραγικό παιδιά που ανέβηκαν κεφάλαιο, ένα που δεν γνώρισαν πατέρα, που δεν είχαν να φάνε και πέρασαν πείνα τύπου υποσαχάριας Αφρικής, που τα περισσότερα από αυτά δεν κατόρθωσαν να σπουδάσουν υπό τις δραματικές αυτές συνθήκες. Εδώ δεν είχαν παπούτσια. Ο πατέρας μου ήταν 7 χρονών όταν έχασε τον πατέρα του από τους Γερμανούς και έβαλε παπούτσια στα 15 του. Καταλαβαίνετε τι γινόταν, έβαλε παλτό, τα πήγε στο στρατό. Πόσα παιδιά που ήταν έξυπνα, ήταν καλά μυαλά, δεν κατόρθωσαν να σπουδάσουν, έζησαν μια σκληρή ζωή. Όμως ένα σημαντικό, ο λαός μας δεν άφησε το φανατισμό και το μίσος να φουλιάσει στην καρδιά του και ακόμα και τα ίδια τα θύματα της κατοχής δεν είχαν μίσος απέναντι στους Γερμανούς.
μπορεί να μην είναι εύκολο να τους συγχωρήσει κανείς και να μην είναι και σωστό να τους συγχωρήσει κανείς για αυτό που έγιναν μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη, αλλά πάντως δεν ζητάμε εκδίκηση, ζητάμε δικαίωση, ζητάμε δικαιοσύνη. Και ο αγώνας αυτός για δικαιοσύνη και αποζημίωση για τις γερμανικές οφειλές είναι ένας αγώνας που ενώνει και Γερμανούς αντιφασίστες και δημοκράτες. Έχουμε λάβει τα μηνύματα από την ομάδα Δίστομο από το Αμβούργο, που έχει πάρει το όνομά της από το εμβληματικό Δίστομο, και την τέως βουλευτή Χάικε Χένσελ του κόμματος Αριστεράς, που πρωταγωνίστησε στην Bundestag υπέρ των ελληνικών αξιώσεων. Μηνύματα θερμά, συγκινητικά, αλληλεγγύης, υποστήριξης στο δίκαιο αγώνα μας. Κύριε Σιγκελάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την απόψινή μας κουβέντα. Ναι, συζητάμε γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Η μνήμη βοηθάει στο παρόν και στο μέλλον. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε και καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε θερμά.